Και στους τηλεθεατές σας, ναι, και καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Πέρσι, ευχαριστούμε. Και εσείς Πέρσι, κι εγώ. τέτοια εποχή συζητούσαμε για το εμβόλιο που θα ερχόταν πέρσι το χειμώνα. Τώρα μιλάμε για την τρίτη δόση. Όμως Ναι. δυστυχώς οι αριθμοί και οι νοσηλείες και οι θάνατοι απογοητεύουν παγκοσμίως. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται και από τον κόσμο είναι πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Μέχρι πού θα πάμε. Ναι, είναι δύσκολο να απαντήσει κάποιος αυτό το ερώτημα. Αν και πολλοί επιστήμονες, μεγάλοι επιστήμονες του εξωτερικού, έχουν τοποθετηθεί για το τέλος του 2022, δεδομένου βέβαια ότι δεν θα έχουμε την εμφάνιση κάποιου άλλου στελέχους μεταλλαγμένου, το οποίο θα μας φέρει ανάποδα τους σχεδιασμούς και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε μέχρι τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει βέβαια κανένας για το τέλος του 2022. Άλλοι λένε 23, 24. Εν πάση περιπτώσει, εκείνον το οποίο πιθανώς να είναι πιο σίγουρο είναι ότι μάλλον ο ιός αυτός θα γίνει κάτι σαν τον ιό της γρίπης. Αυτό είναι ένα σενάριο. Και να θέλουμε των ετήσιων εμβολιασμών κατά του ιού αυτού τουλάχιστον τώρα στις αρχές, μέχρι να εξοικειωθεί εντελώς με το ανθρώπινο οργανισμό και το αμοσολογικό σύστημα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, θυμάστε κι εσείς, ότι εκείνο που ήταν ο μεγαλύτερος άστος αυτού του ιού ήταν το ότι ήταν εντελώς άγνωστο στο αμοσολογικό σύστημα του ανθρώπου τη στιγμή της εμφάνισης του. Και έτσι κέρδισε μεγάλο πλεονέκτημα στο να προκαλέσει σοβαρή νόσο στην ανθρωπότητα και θανάτους. Τώρα, αυτά είναι προβλέψεις βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Έτσι. Είναι πιθανότητες αυτό. Λέμε με βάση Και ό,τι βρούμε διάφορες. θα είναι λάθος πάνω κάτω, αυτό μας λέτε. Και μαθαίνουμε. Ακριβώς. Ναι. Και... Δηλαδή, ό,τι πω είναι με την επιφύλαξη ότι μπορεί και να μην ισχύσει στο τέλος. Ναι. Αλλά είναι σενάρια αυτά που θέλω. Για την Ναι, ώρα ο ότι γιος μας γνωρίζει καλύτερα από ό,τι τον γνωρίζουμε εμείς. Αυτό φαίνεται αυτό πάντως. Μας έχει συστηθεί πάρα πολύ καλά. Τώρα, Κοιτάξτε, ακούμε. ο ιός θέλει να επιβιώσει. Ναι. Ο ιός θέλει να επιβιώσει. Επομένως, προσπαθεί να βρει αδύναμους, προσπαθεί να βρει ανεμβολίαστους, προσπαθεί να βρει ανθρώπους που δεν έχουν το κατάλληλο ανοσοποιητικό σύστημα για να το αντιμετωπίσουν. Είναι λογικό. Ναι. Τώρα έτσι όπως πάμε και με τους ανθρώπους που ανησυχούν για πολλούς και διάφορους λόγους και τα λοιπά ή τους πείθουν κάποιοι απαράδεκτοι γιατροί, ανεύθυνοι, εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα από Σεπτέμβριο? Γιατί ανοίγουν τα σχολεία, αρχίζουν περισσότερες επαφές, θα αυξηθούν και τα τεστ, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πάμε καλά με την εμβολιαστική μας κάλυψη, δηλαδή προχωρούμε με αρκετά ικανοποιητικούς ρυθμούς και τώρα θα πρέπει να προσιλωθούν, να εστιαστούν και πάνω στους φοιτητές, οι οποίοι επίσης πρέπει να εμβολιαστούν σε ψηλότερα ποσοστά. Νομίζω είναι γύρω στο 50% αν πάρουμε την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν φοιτητές. Επομένως, αυτό το χαμηλό σχετικά ποσοστό θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεράσει και πάλι το 50-75%. Και σε αυτόν πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί και η πολιτεία και τα πανεπιστήμια για να δημιουργήσουν και ασφαλή πανεπιστήμια. Δεν είναι μόνο βέβαια ο χώρος του πανεπιστημίου, είναι νέοι άνθρωποι, θα βγουν και έξω, θα έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, θα πάνε στην οικογένεια, θα το μεταφέρουν. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι και αυτοί εμβολιασμένοι. Και φυσικά είναι και η δική του ασφάλεια. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε γίνει μάρτυρες θανάτων και σοβαρών περιστατικών σε ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς δεν είχαν υποκειμένα νοσήματα. Επομένως, η νεαρή ηλικία δεν είναι άνθρωποι. Και θα Πολλοί πρέπει να. ρωτώνται, γιατρέ, πώς είναι δυνατόν ένας 40χρονος να καταλήγει. Όταν θέτουμε αυτό το ερώτημα, κάποιοι συνάδελφοί σας μας λένε ότι ο λόγος που ίσως να καταλήγουν πιο εύκολα νεαροί άνθρωποι είναι διότι καθυστερούν να αποταθούν για Ναι. βοήθεια στα νοσοκομεία. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Το έχουν παρατηρήσει οι γιατροί που νοσηλεύουν αυτούς τους ασθενείς με COVID, ότι πραγματικά και σε αυτό έχουν και ευθύνη κάποιοι γιατροί βέβαια, γιατί ενθαρρύνουν τον κόσμο να μένει έξω στο σπίτι του, ενώ είναι άρρωστος, χρειάζεται οξυγόνο. Καμιά φορά τους προμηθεύουν και με φιάλες οξυγόνο για να συνεχίσουν θεραπεία στο σπίτι, με ένα σωρό μανδύλια τα οποία δεν έχουν αποδειχθεί ιατρικό, δυστυχώς. Δηλαδή, έχω δει Με τέτοια συνταγές που κυκλοφορούν ακόμη και στα συνταγή. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι τρομερό το πόσο παραπληροφόρηση υπάρχει για το τόσο σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είδα μια τέτοια συνταγή, είναι γιατροί που συστήνουν, δηλαδή ακόμα πριν ασθενήσει ο πελάτης σου, να το πω έτσι, και του λένε, αν πάθεις κορονοϊό, να έχεις υπόψη σου, έχω αυτό το κοκτέιλ, και του δίνουν ουσιαστικά εισπνεώμενα κορτιζόνι, σιρόπια και άλλα, που δίνουμε σε άτομα που έχουν άσμα, δεν αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση, είναι σε μια ελαφριά κρίση, τα χορηγούμε συνήθως, για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό, αν είναι δυνατό. Κοιτάξτε, ακόμα και η κορτιζόνη, η οποία έχει αποδειχτεί ότι βοηθά στον κορονοϊό, δεν βοηθά τόσες εξ αρχής. Βοηθά όταν πλέον περάσει η πρώτη φάση του ιού, διότι δεν είναι αντιοικοφάρμακο, αντίθετα καταστέλει το αμυντικό σύστημα κατά των ιών. Ο ρόλος της κορτιζόνης ξεκινά εκεί που ξεκινά ο ιός να παράγει εκείνη την υπέρμετρη φλεγμονώδη αντίδραση. Εκεί είναι ο ρόλος της κορτιζόνης, συνήθως μετά την πέμπτη μέρα της νόσου. Επομένως, πιστεύω ότι και κακό timing έχουν αυτά τα φάρμακα και λασθασμένα φάρμακα είναι κάποια άλλα. Είναι και εγκληματικό αυτό. Ναι, δεν είναι αποδεικμένα καθόλου για ότι βοηθούν στη θεραπεία. Είναι, όπως σας είπα στην αρχή, ματζούνια. Δεν είναι καταρχάς, θα πρέπει να διερωτηθεί ο καθένας από εμάς πόσο υπεύθυνο είναι ένας γιατρός να στέλνει συνταγές φαρμάκων για τον κορονοϊό μέσω Messenger στο Facebook. Λοιπόν, το λέω γιατί γνωρίζω ένα τέτοιο περιστατικό. Και μάλιστα σε άνθρωπο με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Και σε αυτή την συνταγή, σε εισαγωγικά, προληπτικά την έστειλε για να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο στην περίπτωση που θα νοσούσε. Πίστευτο. Λοιπόν, και σε αυτή τη συνταγή ανέφερε μέσα και κάποια συγκεκριμένα αντιβιωτικά. Και όταν ο άνθρωπος τον ρώτησε, μα ποια θα είναι η αλληλεπίδραση με τα φάρμακα που λαμβάνω για την ασθένειά μου με αυτή την αντιβίωση, δεν είχε βεβαίως απάντηση. Άρα το μέγεθος της ανευθυνότητας δεν περιγράφεται. Έτσι είναι. Σίγουρα και είναι αυτά τα περιστατικά που θα πρέπει να μας κάνουν υποψιασμένους. Σίγουρα είναι θλιβερό πραγματικά. Και αυτή η αζιθρομικίνη που την έχουν κάνει σαν πανάκια, αν ο κάποιος παίρνει κυκλοσπορίνη, για ένα παράδειγμα λέω, ναι, για ένα χρόνιο νόσημα που έχει, ακριβώς, ανεβάζει εξαιρετικά τοξικά επίπεδα, τα επίπεδα της κυκλοσπορίνης. Μα μάλιστα, δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Το μόνο που πραγματικά βοηθά σε έναν ασθενή με COVID είναι να ξεκουραστεί στο σπίτι, να ενυδατώνεται, να παίρνει ελαφριά δίαιτα. Η ανάπαυση είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά για όλες τις ιώσεις. Και να έχει στο σπίτι του έναν οξύμετρο, ούτως ώστε όταν πέσει ο κορεσμός του οξυγόνου του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο, να το αντιληφθεί έγκαιρα και να πάει να ζητήσει βοήθεια από το νοσοκομείο. Επίσης, το άλλο, συστήνουν, πέραν από αυτά τα κοκτέιλ, μην πάτε στο νοσοκομείο ό,τι και αν γίνει, και αν πάτε, μη δεχθείτε να σας διασωληνώσουν. Ναι, και αυτόν το έχω ακούσει κι εγώ. Είναι θλιβερό πραγματικά. Συμφωνώ ότι ένα μέρος από αυτούς τους σχετικά νέους ανθρώπους που απέθαναν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Γιατί έχω έρθει και εγώ έτσι μπροστά σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, ενώ δίνουμε τη μάχη με τη μετάλλαξη Δέλτα, έχουμε μια νέα μετάλλαξη ακούμε, αφρικανικής προέλευσης. Τώρα δεν ξέρω αν την προφέρω σωστά, μιου ή μου. Μου, ωραία. Μιου, βασικά. Μιου, όπως και να έχει πάντως. Τι είναι αυτή, γνωρίζουμε κάτι για αυτή τη μετάλλαξη? Φαίνεται ότι σε κάποιες χώρες είναι και σε ψηλό ποσοστό. Mm-hmm. Ακόμα όμως δεν έχει επικρατηθεί σε περισσότερες χώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο μεταδοτική. Εκείνο το οποίο τη χαρακτηρίζει, εκτός να αντιλαμβάνουμε, είναι η διαφυγή από το εμβόλιο. Δηλαδή το εμβόλιο δεν βοηθά πολύ, δεν προλαβαίνει σημαντικά κατά αυτής της μετάλλαξης. Και αν αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο σε αυτή τη μετάλλαξη, δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς αυτόν δηλώνουν τα μεγάλα κέντρα. Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος φαίνεται ότι ήρθε στην αντίληψη του. Γιατί αυτή η μετάλλαξη θεωρείται μετάλλαξη ενδιαφέροντος και τώρα κινδυνεύει να περάσει το κατόφλι. Ξέρετε, να γίνει αυτό, γιατρέ, είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι οι εμβολιασμοί προκαλούν μεταλλάξεις. Στην Αφρική είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό εμβολιασμού.
Ακριβώς. Yeah. Είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Πώς να το πω, τραγικό σημείο για την ανθρωπότητα. Το αδύνατο σημείο. Ακριβώς. Όλες αυτές οι χώρες, οι φτωχές χώρες, έχουν τεράστιους πληθυσμούς και δυστυχώς δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Και δυστυχώς ο ιός μένεται εκεί ανεξέλεκτα, πολλαπλασιάζεται ανεξέλεκτα, με αποτέλεσμα να μεταλλάσσεται ακριβώς. Και είναι τη θέση μεταλλάξη. Όσο παραπάνω πολλαπλασιασμούς κάνει ο ιός, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να εμφανιστούν τέτοιες μεταλλάξεις. Και όσον αφορά τη σχέση των μεταλλάξεων με το εμβόλιο, υπάρχει πρόσφατα δημοσίευση, η οποία δείχνει ότι οι εμβολιασμένοι δεν επιτρέπουν στον ιό να έχει τις αντιγονικές αυτές διαφοροποιήσεις για να αποκαλέσει μεταλλάξεις. Ακριβώς. Διότι πέφτει το ποσοστό μετάδοσης, το υγό φορτίο κτλ. Και ο πολλαπλασιασμός του ιού. Και ο πολλαπλασιασμός συνεπώς του ιού. Είναι το ίδιο με έναν εμβολιασμό. Ναι. Επομένως, νομίζω ότι είναι εμφανέστατα τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν καλά υπόψη. Τώρα, χθες μάθαμε ότι το φάρμακο, το αντιϊκό φάρμακο της Pfizer πέρασε στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση των κλινικών μελετών. Τι γνωρίζετε περισσότερο να μας πείτε γι' αυτό και πόσο θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, αυτού του ιού συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω για το συγκεκριμένα αντιϊκό, αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι όταν είναι στη φάση 2 ακόμα έχει δρόμο. Έχει δρόμο, έχει πολύ δρόμο. Να διανύσει, διότι είναι ακόμα πολύ μικροί αριθμοί ανθρώπων οι οποίοι δοκιμάζονται και επομένως μπορεί να σταματήσει πολύ εύκολα ακόμα και σε αυτή τη φάση. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε. Αν δεν είναι χρόνο, καλά τα αποτελέσματα, δηλαδή, μπορεί να σταματήσει η προσπάθεια. Έτσι, πολλά φάρμακα σταματούν στη δεύτερη φάση. Ναι. Αυτό θα πρέπει να... Μια ερώτηση από τηλεθεατή. Με αυτή τη νέα μετάλλαξη που πριν λίγο αναφέραμε και ανησυχεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λέτε ότι τα εμβόλια δεν είναι αποτελεσματικά σε αυτή τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση που έχουν οι μεγάλοι οργανισμοί. Δεν το έχουν μελετήσει σε βάθος βέβαια το συγκεκριμένο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, θα είναι μια πολύ δυσάρεστη ανατροπή στην όλη εξέλιξη. Ναι. Το μόνο που θα μας σώσει είναι να μην μεταδίδεται εύκολα. Ναι. Διότι πολλοί, και όχι μόνο, και τη γρήπηση, έχουν εμφανιστεί ότι είναι φοβερά θανατηφόροι, δηλαδή έναν 50% θνητότητα. Αλλά ευτύχημα για την ανθρωπότητα ήταν η χαμηλή του μεταδοτικότητα. Ναι. Γιατί... Και ας ελπίσουμε ότι το γεγονός ότι δεν έχει έρθει ακόμα στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική είναι αυτός ο λόγος βασικός. Δηλαδή να μας σώσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τώρα θα πρέπει κάποιοι να εμβολιαστούν και με το εμβόλιο της γρήπης. Κάποιοι θα πάρουν την τρίτη δόση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Κοιτάξτε, το εμβόλιο είναι δύο πράγματα. Το εμβόλιο της γρήπης είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή, οι ενδείξεις για το εμβόλιο της γρήπης συνεχίζουν να υφίστανται. Είναι άτομα τα οποία έχουν κείμενα νοσήματα, είναι τα παιδιά τώρα που έχουν ανεβάσει την ηλικία των παιδιών και εδώ στην Κύπρο, πάνω από 15 ετών. Και γενικά οι ηλικιωμένοι άνθρωποι πάνω από 65 ετών. Αυτά ισχύουν για την Κύπρο ουσιαστικά. Στην Αμερική λέμε εμβολιάστηκε με το εμβόλιο της γρήπης όλων των πληθυσμών. Επομένως και εδώ η κάθε χώρα έχει διαφοροποιείται και έχει τα δικά της στους κανόνες. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν για το εμβόλιο της γρήπης. Αυτό έγινε θέμα μεγάλης συζήτησης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. Γιατί δεν χωρίζουν στην ύπαρξη του μεταλλαγμένου στελέχους με τον ιό της γρήπης σε έναν άνθρωπο τι συνέπειες μπορεί να φέρει. Παλιά, όταν ξεκίνησε αυτή η επιδημία, επειδή ακόμα ήταν σε έκθαρση η επιδημία της γρήπης, όταν ξεκίνησε μέσα στον Ιανουάριο, νομίζω, και έρθει στην Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία που παρακολουθούσαν τον ιό της γρήπης, γιατί δεν είχε να περάσει η εποχιακή γρήπη τους. Είπαν ότι παρατήρησαν ότι η συνύπαρξη των δύο ιών, κορονοϊού και γρήπης, και ο βαριανός. Επομένως, θα ισχύσει για αυτό το πράγμα. Εκείνο που μας έσωσε πέρσι, αν θυμάστε, και δεν είχαμε γρήπη, ήταν οι μάσκες. Και οι περιορισμοί και τα περιοριστικά μέτρα, έτσι. Βεβαίως, ναι, και έξω φορούσαμε μάσκα, βέβαια, όταν είμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Ναι. Τώρα, αν παραμείνουν αυτά τα μέτρα, πιθανώς θα βοηθήσουν και φέτος. Αλλά αν
κάποιος το παίζει χαλαρά και ενωθήσει και από τους δύο οίκους, πιθανώς να κινδυνεύσει τη ζωή. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και δεκτή τη ρήπη.